Ένας χρόνος πέρασε από την ηρωική διάσωση του Αλεξανδροπολίτη αστυνομικού σε παραλία της Αθήνας. Στις 1 Ιουνίου το 2020, ο δικός μας αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής βούτυξε στα νερά της παραλίας του Αλίμου στην Αθήνα, όταν άκουσε μια νεαρή γυναίκα η οποία βρισκόταν βαθιά μέσα στη θάλασσα και φώναζε για βοήθεια. Αρχικά οι λουόμενοι είχαν καλέσει την άμεση δράση, με ομάδα της Δίας να καταφτάνει πρώτη στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά δεν επενέβησαν. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, το περιπολικό με τον Αλεξανδροπολίτη Βαγγέλη Μπαταρλή έφτασε στο σημείο και εκείνος δεν δίστασε να βουτήξει με τα ρούχα, αφαιρώντας απλά τον εξοπλισμό του. Ο Βαγγέλης είχε δηλώσει χαρούμενος, καθώς η νεαρή γυναίκα που διέσωσε ήταν ασφαλής, ευχαριστώντας την οικογένειά του για τη στήριξή τους. Το περιστατικό το εντόπισαν διερχόμενοι πολίτες στο σημείο, όπου πραγματοποίησαν τις αντίστοιχες κλήσεις στο κέντρο της άμεσης δράσης όπου υπηρετώ, αλλά και στο κέντρο του λιμενικού, για μια γυναίκα εντός θάλασσας που κάλεσε βοήθεια. Εμείς απλά μεταβήκαμε στο σημείο και διαπιστώσαμε όντως ότι υπήρχε μια γυναίκα περίπου στα 200 μέτρα μέσα στη θάλασσα που καλούσε σε βοήθεια. Πραγματικά σας μιλάω, δεν σκέφτηκα δευτερόλεπτο την απόσταση ή το αν μπορεί να πάθω κάτι και εγώ. Επειδή και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν πολύ καλές και ήταν, όπως σας προείπα, περίπου στα 200 μέτρα. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να βγάλω την κοπέλα στη στεριά, πάση θυσία, ό,τι και να γίνει. Εξάλλου, σαν αστυνομικοί, έχουμε δώσει όρκο και απλά κάνουμε τη δουλειά μας. Οπότε ούτε ηρωισμοί, όπως αρκετοί λένε, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά ξαναλέω πως κάναμε το καθήκον μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Σίγουρα μια τεράστια ικανοποίηση και χαρά, αρχικά σαν άνθρωπος και μετά σαν αστυνομικός της άμεσης δράσης όπου και υπηρετώ. Και ακόμα περισσότερο χαρούμενος, γιατί μέσα από αυτό το γεγονός που εξελίχθηκε θετικά, ακούστηκε ο τόπος καταγωγής μου, η Αλεξανδρόπολη και ο Εύρος. Που τελευταία, όπως ξέρουμε όλοι, περνάει πολύ δύσκολα. Και ακόμη περισσότερη χαρά που έδωσα στην οικογένειά μου, γιατί όλα τα οφείλω σε αυτούς. Ως αποτέλεσμα των υπεράνθρωπων ενεργειών του, από τη στιγμή του καθήκοντος, ο δικός μας Βαγγέλης Μπαταρλής, αφού τιμήθηκε ως ένα από τα πρόσωπα του 2020, τώρα θα θραβευθεί από το Police News, όπου μετά από 6 χρόνια λειτουργίας ως διαπιστευμένο μέσο στο διαδίκτυο, από φέτος θα διακρίνει και θα βραβεύει τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που ενεπλάκησαν κατά το προηγούμενο έτος σε σημαντικά γεγονότα που έκαναν αίσθηση στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης κατατάχθηκε στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας στις 2 Δεκάτου το 2019. Το 2010 πραγματοποίησε την πρακτική του εκπαίδευση στο αστυνομικό τμήμα της Βουλιαγμένης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής. Μετά το πέρας της 7ης φοίτησής του από την σχολή αστυφυλάκων ελληνικής αστυνομίας, τοποθετήθηκε στην ομάδα Ζήτα στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης της Νότιας Αττικής. Από τον Οκτώβριο του 2014 έως και τον Οκτώβριο του 2019 υπηρέτησε και προσέφερε τις υπηρεσίες του στα συνοριακά τμήματα του Νοτίου Εύρου. Στην συνέχεια, από τον Νοέμβριο του 2019, βρέθηκε για υπηρεσιακούς λόγους να υπηρετεί στην άμεση δράση Αττικής στην Β' Αλλαγή. Ως επιτυχών στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας του έτους 2009, παρουσιάστηκε στην σχολή αστυφυλάκων της Κομωτινής. Μετά από την φοίτησή του, παρακολούθησε το σχολείο της ελληνικής αστυνομίας στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης, από όπου αποφύτησε επιτυχώς και έλαβε πτυχίο από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου τον Ιούνιο του 2011. Η απόφασή μου να μπω στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας αποτελούσε μια βαθιά μου επιθυμία. Με ενδιέφερε να προσφέρω στον συνάνθρωπο με κάθε τρόπο, ενώ θεωρούσα πως το αξίωμα του αστυνομικού ήταν αξιοθαύμαστο εξαιτίας της προστασίας που προσφέρει στον πολίτη. Από μικρή ηλικία ήμουν αποφασισμένος πως ήθελα να ενταχθώ στο σώμα. Θαύμασα τον τρόπο αντιμετώπισης των κακοποιών στοιχείων, ενώ μου κέντρισε την προσοχή και το ενδιαφέρον, το θάρρος και ο αλτρουισμός που έδειχναν οι αστυνομικοί για το κοινό καλό και την προστασία του συνανθρώπου. Αν και σχετικά υπηρετώ λίγα χρόνια στο σώμα, ήταν αρκετές οι φορές που κινδύνευσα, όμως θεωρώ πως κάθε φορά θα είχα την ίδια αντίδραση απέναντι στον κίνδυνο. Ένα συμβάν που έλαβε χώρα στο συνοριακό τμήμα Σουφλίου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου έμελε να με οδηγήσει στο χειρουργείο για την αποκατάσταση της σωματικής μου βλάβης. Πιο συγκεκριμένα, στην προσπάθεια να πιάσουμε ένα διακινητή, τρέχοντας επάνω στις ράγες της σιδηροδρομικής γραμμής, λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων, έπεσα από μια γέφυρα με αποτέλεσμα να τραυματίσω σοβαρά το γόνατό μου, έχοντας ως αποτέλεσμα να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση. Σήμερα ο Βαγγέλης νοσηλεύεται και πάλι μετά από τραυματισμό που είχε το βράδυ της Δευτέρας. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Αθήνα, όπου μετά από κλήσεις στο 100 για παραβίαση κατοικίας δευτέρου ορόφου από 2 άτομα, η ομάδα του έσπευσε στο σημείο σύμφωνα με πληροφορίες του pameevro.gr. Μεταβήκαμε άμεσα στο σημείο που αρχικά συνελήφθη ο πρώτος δράστης και στη συνέχεια συνελήφθηκε ο δεύτερος στην ταράτσα της οικίας με μια μικρή απρόβλεπτη παρένθεση. Λόγω παλαιότητας της οικίας, στην προσπάθειά μου να ανέβω, αποκολλήθηκε ο τείχος μαζί με εμένα 105 κιλά στο κενό, από 10 μέτρα ύψος, τον ακάλυπτο και ο τείχος έπεσε πάνω μου, χωρίς ευτυχώς να σπάσω τίποτα παρά μόνο κάποια κατάγματα σε γόνατα, πόδια και χέρια.
Ο Βαγγέλης Μπαταρλής ευχαρίστησε τους συναδέλφους του τις άμεσες δράσεις για την ενίσχυση, την άμεση ανταπόκριση και τη συναδελφικότητα που επέδειξαν για ακόμα μια φορά, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα του και την οικογένειά του. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, ο καθημερινός ήρωας Βαγγέλης Μπαταρλής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του καθήκοντος, πετυχαίνοντας όμως και τις δύο φορές το σκοπό του, με αυτοθυσία και προσήλωση. Για άλλη μια φορά, κατάφερε να φέρει εις πέρα στην αποστολή, χωρίς να υπολογίζει την σωματική του ακεραιότητα. Μπράβο, Βαγγέλη!